Το Φεστιβάλ Κοσμόπολη στην Καβάλα συνεχίζεται, μάλιστα με αρκετές συναυλίες αλλά και δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται τόσο στη Χερσόνησο της Παναγίας όσο και στο κατά μήκος της πόλης της Καβάλας. Μάλιστα για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και συναυλίες μίλησε στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Τσάνιο και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Άλκης Ζωπόγλου. Όπως ξέρετε, το Φεστιβάλ Κοσμόπολης πλέον έχει μια μεγαλύτερη διάρκεια από την πριν. Ξεκινήσαμε στις 7 Ιουλίου. Με ένα αφιέρωμα στο μουσικό όργανο που λέγεται Κιθάρα και είναι πολύ δημοφιλές. Μετά συνεχίσαμε με τις Τρίτες στο Φρούριο Καβάλας, όπου προλάβαμε και κάναμε τουλάχιστον μία συναυλία με τον Ισφίνο. Κάποιες αναβλήθηκαν εξαιτίας του κορονοϊού που μαστίζει αυτή την περίοδο την Ελλάδα. Επίσης οι Πέμπτες συνεχίζονται πάλι στη Χερσόνησο της Παναγίας, αλλά αυτή τη φορά φέτος και στα χωριά του Δήμου Καβάλας, με πάρα πολύ μεγάλη επίχυση και χαρά από τους κατοίκους. Το Κοσμόπολης κατόρθωσε φέτος να βρει τους ανθρώπους εκεί που είναι και όχι να έρθουν αυτοί να το βρουν. Και τώρα μπήκαμε στο δεύτερο τετραήμερο που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ότι είναι πιο busy, πιο ενεργό του Κοσμόπολης, όπου φιλοξενούμε πάρα πολλές δράσεις αλλά και συναυλίες στη Χερσόνησο της Παναγίας και συγκεκριμένα στην Οδό Θεοδόρου Πουλίδου, όπως ξεκινάει από κάτω από την Κουντουριό του μέχρι και το τέλος της και το σχολείο μέσα στον Φάρο. Μέσα σε αυτές, όπως είπατε και εσείς, συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι συναυλίες που γίνονται στην σκηνή του Μοχάμεντ Άλι, την οποία έχουμε χωρίσει σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που είναι μπροστά στο άγαλμα και βλέπει προς την πόλη, βλέπει αμφιθεατρικά όλη την πόλη, κάτι που δίνει πολύ μεγάλη χαρά στους ανθρώπους που παρακολουθούν τις συναυλίες, γιατί έχουν πίσω σε ένα τρομερό και υπέροχο background. Και αμέσως μετά από αυτή τη συναυλία έχουμε την επόμενη, η οποία διοργανώνεται στο θεατράκι του Μεχμέτ Αλή από την πίσω πλευρά που όλοι ξέρουν. Ομορφαίνουν το δρόμο και τη Θεοδόρου Πουλίδου ανεβαίνοντας προς τα περίπτερα των χωρών. Αμέσως μετά συναντούμε τα περίπτερα που είναι αφιερωμένα στις χώρες και στη μουσική των χωρών αυτών. Έχουμε και κάποιες μικρές εκπλήξεις για τους ανθρώπους που ανεβαίνουν. Μάλιστα, ο κ. Ζωπόγλου αναφέρθηκε επίσης και για τις δράσεις του Blue Cosmopolis. Ξέρετε, θα ήθελα να σας πω και κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτές τις ημέρες από τη Δευτέρα και μετά ήμουν από νωρίς στη Χερσόνησο της Παναγίας, γιατί έπρεπε να οργανώσουμε τα στισήματα κτλ. Και είναι τρομερό, ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα προσωπικά ότι από τις 8:15 ώρα το πρωί ανεβαίνουν πολλά γκρουπ που έχει ακόμη δροσιά, δηλαδή μέσα στη ζέστη δεν μένουν οι άνθρωποι. Πολλά και πολυπληθή γκρουπ τα οποία περιηγούνται στην όμορφη Χερσόνησο της Παναγίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν σε αυτή τη γιορτή και να την απολαύσουν. Και ειδικά με το Blue, το Cosmopolis Blue, έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα έτσι ώστε να προωθηθεί η θαλασσινή ταυτότητα της πόλης και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι τουρίστες τώρα εδώ στην πόλη, αλλά και στους κατοίκους της Καβάλας.